Θέλω να πω ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο από όλα τα προβλήματα τα οικονομικά που κάθε μέρα ανακοινώνουν οι δημοσιογράφοι των κέντρων μαζικής ενημέρωσης, κυρίως των μεγάλων πανελλαδικών καναλιών. Είναι πολύ ανώτερο και από τη φτώχεια και από τη μείωση του μισθού και των συντάξεων. Τελικά, έπρεπε να πάει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο για να καταλάβουμε αυτό που βιώνουμε εμείς οι Φλωριώτες εδώ και 15 και 20 χρόνια, ότι δημιουργείται το φαινόμενο της εθαλομύθιας. Έχουμε αυτό το παραδοσιακό σινιάκι, το οποίο αναμειγνύεται με τους καπνούς και με όλα αυτά τα λιπογόνα αέρια τα οποία εκπέμπονται κυρίως από τις κεντρικές θερμάσεις και δημιουργούν το φαινόμενο της εθαλομύθιας, το οποίο έρχεται προσθετικά και από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι ο σοβαρότατος παράγοντας, ο σοβαρότερος στη δημιουργία του καρκίνου. Γιατί μιλάμε για τα αιωρούμενα σωματίδια. Αναγυπνώσκοντας ανάποδα αυτό που λέγαμε ότι μην περιμένεις να χιονίσει για να δεις άσπρη μέρα, εδώ εμείς πρέπει να περιμένουμε να βρέξει για να δούμε καθαρή μέρα. Ευτυχώς που έβρεξε και καθάρισε ατμόσφαιρα. Δηλαδή επαναλαμβάνεται το φαινόμενο του Πεκίνου, όπου βομβαρδίζουμε χημικά για να μπορέσει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Επειδή είμαστε και ήδη μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, χωρίς να θέλω να παραξηγηθώ, αυτό πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο να ενώσει όλους τους φορείς. Βουλευτής, βουλευτές, πολιτευτές, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακό συμβούλιο, δήμαρχος, δημοτική σύμβουλη και όλοι οι φορείς, οφείλουν και όφυλαν και οφείλουν να σκύψουν ευλαβικά πάνω σε αυτό. Κατά την ταπεινή μου άποψη, έπρεπε στο διάστημα που διαρκούσε αυτό, αφήνω το θέμα της δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας που είναι το τελευταίο. Είναι το έλασο. Είναι η ασφάλεια και η προστασία της υγείας. Στο διάστημα αυτό πρέπει να κλείνουν τα σχολεία, πρέπει να κλείνουν τα φροντιστήρια, πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στους μαθητές και σε όλους τους πολίτες να μην κυκλοφορούν έξω και θα έλεγα ακόμα και οι πολίτες εκεί το διάστημα κυκλοφορούν με μάσκες έξω. Προστασίας. Είναι το χειρότερο φαινόμενο. Ανεβαίνεις 3 χιλιόμετρα προς το ξενοδοχείο του Βέτσι και βλέπεις αυτό το έθος το οποίο απλώνεται πρωτίστως στη Φλόρινα αλλά και σε όλο το λεκανοπέδιο της Φλόρινας. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο εφ' εξής θα πρέπει να χτυπάει κόκκινο συναγερμός. Και βλέπουμε ότι η Φλόρινα ήταν με όριο το 50 ήταν στο 206 στα αιωρούμενα σωματίδια και σε κάποιες άλλες τέτοιες μετρήσεις. Θα πρέπει δηλαδή οι αρχές να έχουν ένα έκτακτο συμβούλιο και να είναι σε συνεχή επικοινωνία και με το ΚΕΠΕ και με, το ΤΕΗ και με όλους όσους έχουν αυτά τα αυτόματα συστήματα μέτρησης και να λαμβάνουν την ίδια στιγμή μέτρα. Και επαναλαμβάνω, το θέμα του φθηνού ρεύματος ή του δωρεάν ρεύματος είναι το τελευταίο, το οποίο όφιλε να ισχύει από την πρώτη μέρα. Δεν μπορεί να ισχύει τώρα στη Λάρισα και να μην ισχύει στη Φλόρινα. Και όταν κάποτε επί εποχής Τσαρτάκη το λέγαμε ότι η Φλόρινα δικαιούται το δωρεάν ρεύμα, φτάσαμε σε σημείο σήμερα το οποίο 500.000 συμπολίτες μας και οι 30.000, γιατί οι μετρητές της Φλόρινας είναι 30.000 σε σχέση με τις 500. Οι 30.000 δεν το έχουν και το έχουν οι 500.000 σε όλη την Ελλάδα. Το έχουν όλοι οι νησιώτες, το έχει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και εμείς είμαστε η τέταρτη κατηγορία που παράγουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και έχουμε μόνο τη ραδιενέργεια της τέφρας, έχουμε όλα τις αρνητικές συνέπειες των ορυχείων, των μονάδων, την εισαγόμενη ρήπανση και τώρα βέβαια από τις κεντρικές θερμάσεις όλη αυτή τη ρήπανση που τώρα καταλάβουμε και εμείς τι σοβαρό είναι και αφήνουμε τον φλωρινιώτικο λαό και μιλάω όχι μόνο τον λαό της πόλης, όλο του λεκανοπεδίου, τον αφήνουμε στο έλεος της ρήπασης. Και σταματώ εδώ, δεν θέλω να πω παραπάνω για να μην παρεξηγηθώ, νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα και ότι πρέπει το μήνυμα να ληφθεί και να ληφθούν κυρίως τα μέτρα.